Μετά από 9 χρόνια και 2 μήνες στη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και μετά την υποβολή της παραίτησής του, ο τέος αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς την Παρασκευή στις 3 Νοεμβρίου παραχώρησε συνέντευξη τύπου, κάνοντας μεταξύ άλλων και αναφορά στα έργα των 9 αυτών χρόνων. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας πολύ σημαντικός κύκλος της ζωής μου, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Ύστερα από 9 χρόνια και 2 μήνες στη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, σήμερα συμπληρώνεται ένας πολύ σημαντικός κύκλος της ζωής μου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 ανέλαβα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, μια θέση τιμής αλλά συγχρόνως μεγάλης ευθύνης απέναντι στους πολίτες του τόπου μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγχρονική συγκυρία, εν μέσω φυσικών καταστροφών, οικονομικής κρίσης, υβριδικών επιθέσεων στα σύνορά μας, πανδημίας και άλλων προβλημάτων που δοκίμαζαν αδιάκοπα τις αντοχές της κοινωνίας και που κληθήκαμε όλοι μαζί να διαχειριστούμε. Όλα αυτά τα 9 χρόνια, υπό οποιασδήποτε συνθήκες και με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ειλικρινά κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών των πολιτών αυτού του ευλογημένου τόπου. Έδωσα μάχες στο πεδίο, στα κέντρα των αποφάσεων για να ανατρέψω αδικίες και να προασπίσω τα συμφέροντα του Εύρου. Συγχρόνως, το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή του συνδυασμού στον οποίο είμαι επικεφαλής από τη θέση της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα ωφέλιμο και σημαντικό βήμα προσφορά στα κοινά, καθώς καλούμε ως Δημοτικός Σύμβουλος να υπηρετήσω την πόλη που γεννήθηκα, την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς εξήγησε γιατί δεν παραιτήθηκε νωρίτερα από την θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, αφού είχε θέση υποψηφιότητα για Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επειδή είχαμε έργα τα οποία εκτελούσαμε εκείνο το διάστημα και δεν ήταν λίγα, ειδικά με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, είχα θεωρήσει ότι ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τέλη Ιουλίου, ότι θα έπρεπε να παραιτηθώ. Βέβαια, εκείνο το διάστημα είχαμε θέματα με τα αντιπλημμυρικά, ήταν πολλά έργα σε εξέλιξη, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις. Σας ανέφερα το έργο του απαλού αεροδρόμιο, το οποίο ακόμη και σήμερα, ενώ έπρεπε να έχει ξεκινήσει, δεν ξεκινάει, και υπήρχε μια διαρκής μάχη. Οπότε όταν συναντήθηκα στα μέσα Ιουλίου με τον Περιφερειάρχη, του είπα ότι η πρόθεσή μου είναι να παραιτηθώ. Συζητήσαμε και τελικά συμφωνήσαμε να παραιτηθώ με την κατάθεση του συνδυασμού μου, δηλαδή στις 31 Αυγούστου. Δυστυχώς οι συνθήκες εκείνης της περίοδου δεν το επέτρεψαν, γιατί όπως ξέρετε από τις 19 ξέσπασε μία πυρκαγιά εδώ στην Αλεξανδρούπολη και μετά ενώθηκαν δύο πυρκαγιές με την πυρκαγιά της Δαδιάς και είχαμε μία μέγα πυρκαγιά. Ναι, θεωρώ ότι οι 17 μέρες που ήμουνα στο μέτωπο με την πυρκαγιά προκάλεσαν πολλά προβλήματα. Βέβαια είχε έρθει ο Περιφερειάρχης τότε στις 29 Αυγούστου και μου λέει μην παρετήσε, δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν, και εγώ δεν θα βάζα βέβαια σε καμία περίπτωση το προσωπικό μου συμφέρον εις βάρος του συλλογικού. Επίσης αναφέρθηκε και στο κατά πόσο επηρέασε το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών για το συνδυασμό του το γεγονός ότι δεν είχε παραιτηθεί από Αντιπεριφερειάρχης Εύρου όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ως Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και στο τι θα συνέβαινε αν είχε παραιτηθεί νωρίτερα. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Και θα πήγαινε καλύτερα γιατί το τελευταίο διάστημα των 17 ημερών στο συνδυασμό μας ασκήθηκαν πολλές πιέσεις από άτομα τα οποία έλεγαν στο τέλος ότι δεν θα συγκροτηθεί ψηφοδέλτιο. Κάποια άτομα πιέστηκαν να μην συμμετέχουν. Κάποια άτομα πήραν άλλες αποφάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο επικεφαλής αναγκαστικά, όπως σας είπα, αν είχα παραιτηθεί νωρίτερα και τελικά άφηνα τα πράγματα να εξελιχθούν και δεν ξέρουμε ποια εξέλιξη, ενδεχομένως θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, είχαμε το εξής, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, και αν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλοι ήξεραν, αφού είχαν τις δημοσκοπήσεις στα χέρια τους, ότι στο δεύτερο γύρο ένας μπορούσε να θίσει αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο και να τον κερδίσει. Λοιπόν, σκεφτείτε απλώς τα πράγματα με τα τελευταία δεδομένα που έχετε. Τι δεδομένα είχατε τον Ιούλιο? Ότι βγήκε μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ τον Ιούλιο που ο δικός μου συνδυασμός ήταν δεύτερος.
Και ξαφνικά, μετά από δύο μήνες, έγινε τέταρτος. Παράλληλα, ο Δημήτρης Πέτροβιτς θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα του, με όσους συνεργάστηκε, τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς και τους δημάρχους και αντιδημάρχους του Εύρου, τους αξιωματικούς, τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, τους Μητροπολίτες Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, αλλά κυρίως, όπως είπε, ευχαριστεί την οικογένειά του που ήταν πάντα στο πλευρό του. Σε κλίμα συγκίνησης, τόνισε πως παρά τις όσες αντιξοότητες που κατά περιπτώσεις και λόγω διασυνοριακότητας δυσχέραιναν το έργο τους ως διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, προσπάθησαν σκληρά για να το φέρουν εις πέρας. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρωτίστως στην οικογένειά μου και να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια του επαγγελματικού και πολιτικού μου βίου η οικογένειά μου με στήριξε στεναρά. Για ακόμη μια φορά αισθάνομαι την ανάγκη να μνημονεύσω τον αείμνηστο Περιφερειάρχη μας Γιώργο Παυλίδη που με ενέπνευσε και με όθησε να ασχοληθώ ενεργά με τα κοινά, αποτελώντας για εμένα μέντορα στα πρώτα μου βήματα στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο για τη συνεργασία, τους συναδέλφους αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους του Εύρου και των άλλων περιφερειακών ενωτήτων της περίοδου 2014-2023, για τις από κοινού μάχες που δώσαμε στο Συμβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Εύρου σε συνέντευξή του ανέφερε τα έργα που έγιναν στην περιφέρεια καθ' όλη την πορεία του στην περιφερειακή διοίκηση αυτά τα 9 χρόνια. Αυτά τα χρόνια έγιναν 187 έργα επί δικής μου διοικήσεως της Αντιπεριφέρειας Εύρου, προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα 123 εκατομμύρια ευρώ. Ένα καθόλου ευτελές νούμερο. Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Απλά δεν ήμασταν στη διαδικασία, όπως κάναν κάποιοι άλλοι, να έχουν μαζί τους ένα φωτογράφο και να κόβουν κορδέλες κάθε 10 μέτρα. Αυτό δεν το έκανα. Και αυτό το επίτασε σαφώς και η αξιοπρέπειά μου, αλλά και το γεγονός ότι τα πάντα δεν είναι εικόνα, αλλά είναι αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Πέτροβιτς αναφέρθηκε στο σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων στον Εύρο, καθώς το 2014-2015 πέρασε η πλημμύρα των 100 ετών. Αντιμετωπίσαμε το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων, γιατί το 2014-2015 πέρασε η πλημμύρα των 100 ετών και κυριολεκτικά διέλυσε όλα τα αναχώματα. Το σύνολο λοιπόν των αντιπλημμυρικών έργων αντιμετωπίστηκε και μάλιστα με τη συμμετοχή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κερδίσαμε και το Ταμείο Αλληλεγγύης τότε και πήραμε κάποια χρήματα για να εκτελέσουμε έργα αντιπλημμυρικά και μέσω του Ίντερεκ. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι μετά από ένα διάστημα το 2018 οι Δήμοι μετέφεραν με απόφαση και της ΚΕΔΕ αλλά και με απόφαση της κυβέρνησης σε εμάς την ευθύνη όλων των ρεμάτων του Εύρου.